σπασμένα πεζοδρόμια, κατεστραμμένες μπάρες, ανύπαρκτες σε κάποια σημεία ή κατηλημμένες από σταθμευμένα οχήματα. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία σαν τον ήρωα της οθόνης μας. Το αποκαλυπτικό βίντεο με το Γολγοθά που διασχίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχει κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προβάλλει σήμερα η νέα τηλεόραση Κρήτης. Ο λόγος για τον 25χρονο Μάριο που πάσχει από παραπληγία και σήμερα με δυσκολία όπως αποκαλύπτουν και οι εικόνες μπορεί να διασχίσει κεντρικούς δρόμους των Χανίων, τις περισσότερες φορές με τη συνδρομή των περαστικών που συνειδητοποιούν πόσο ελλιπείς είναι οι υποδομές για άτομα με κινητικά προβλήματα. Αυτά είναι τα προβλήματα. Δεν μπορείς να κυκλοφορείς άνετα επειδή φοβάσαι αν κάποιος θα σου έρθει πίσω, θα σε χτυπήσει. Τώρα δεν μπορώ να κινηθώ άνετα με ασφάλεια. Αυτό είναι. Τι σας ενοχλεί σας περισσότερο από όλα? Εγώ θέλω να βγω μια βόλτα. Να ξεχαστώ, καταλάβατε. Και προηγουμένως είχα βγει με έναν πολύ καλό μου φίλο και μια ώρα ψάχναμε να παρκάρουμε. Οποιο έβλεπα άνθρωποι που είχαν παρκάρει πάνω σε πεζοδρόμια. Επιπρόσθετα στο βίντεο καταγράφονται και οι ασυνείδητοι που χωρίς ενδιασμού σταθμεύουν στις ράμπες αναπήρων, όπως ο οδηγός του Ασημίνη Σαν. Και ενώ μετακινεί το γιοταχή, επιστρέφει με την ίδια ευκολία στο σημείο, σαν να μην υπάρχουν άλλα αμαία στην πόλη. Δεν έχουν το Θεό τους. Να το πω έτσι. Δεν έρχονται στη θέση τους. Στη θέση σου. Επειδή εσύ θες να περάσεις από εκεί, αυτοί μπορούν. Τι τους νοιάζει εσύ που δεν μπορείς. Αλλά ευτυχώς που υπάρχουν άτομα όμως που βοηθάνε σε άτομα σαν εμάς που μας υποστηρίζουν σε όλα αυτά. Ο νεαρός υπήκος Βουλγαρίας δεν έχει λάβει ακόμα το επίδομα αναπηρίας και στέλνει μήνυμα σε όσους επικρίνουν τους αλλοδαπούς που εντάσσονται στο σύστημα και αναφέρει χαρακτηριστικά. Λένε ότι εμείς οι ξένοι ερχόμαστε εδώ στην Ελλάδα για να παίρνουμε από το κράτος, καταλάβατε. Για να, πώς να το πω, ότι εκμεταλλεύουμε το οικονομικό σύστημα της Ελλάδας. Της Ελλάδας, εντάξει. Μερικοί το κάνουν όμως. Αλλά εγώ προσωπικά όχι. Εγώ δεν έρχομαι για τα λεφτά, ούτε για το τίποτα. Εγώ έρχομαι για τους ανθρώπους. Επειδή θέλω να ζήσω μια γύρια ζωή με τους φίλους μου, να παίξω τη μουσική μου και σιγά σιγά να σηκώσω τα πόδια μου. Παράδειγμα, το Σάββατο το βράδυ τον κυκλοφόρησα και περάσαμε τέλεια. Τον έβγαλα σε όλο το Κουμκαπή λιμάνι, όλη την περιοχή. Ζωρίστηκα λίγο, αλλά εντάξει, γυμναστή είμαι, η δουλειά μου είναι. Γυμνασμένος τώρα, άμα δεν είσαι. Αλλά είναι χάλια. Τι μιλάμε τώρα. Πας στη ράμπα και παρκάρει ο ανίδεος μπροστά στη ράμπα. Δεν υπάρχει νοοτροπία, δεν υπάρχει παιδεία. Πρόκειται πάντως για ένα τρυφερό αγόρι λάτρη της μουσικής που διατηρεί στενούς δεσμούς και δυνατές φιλίες στα Χανιά, με τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του να αναγνωρίζουν τα ψυχικά του χαρίσματα και να στηρίζουν τον ανηφορικό δρόμο του αγώνα επιβίωσής του. Όταν παίζει κιθάρα, μαγεύει τον κόσμο. Με τον τρόπο του, είναι αληθινός και είναι και μοναδικός αυτό που κάνει, γιατί δεν ξέρει νότες.